Νανά Μπάστα από το Νανά Μπάστα Creation Blogspot θα μας δείξει πώς μπορούμε να διακοσμήσουμε πασχαλινά αυγά χρησιμοποιώντας απλώς χαρτοπετσέτες και να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Νανά, τι θα χρειαστούμε για την κατασκευή μας? Λοιπόν, θα χρειαστούμε βρασμένα λευκά αυγά, χαρτοπετσέτες με διάφορα σχεδιάκια, ένα ψαλίδι που να κόβει καλά, μία κόλλα, υγρή κόλλα και πινέλο και ένα μπολάκι για την κόλλα. Διαλέγουμε τη χαρτοπετσέτα που θέλουμε και το σχέδιο που μας αρέσει και το κόβουμε γύρω-γύρω περιμετρικά όσο πιο κοντά γίνεται στο μοτιφάκι που επιλέξαμε για να κολλήσουμε πάνω στο αυγό μας. Έχω κόψει και άλλα εδώ σχεδιάκια. Μπορούμε εκτός από χαρτοπετσέτες κυκλοφορούν και διάφορα χαρτομάντιλα με σχέδια. Αφού έχουμε κόψει το σχεδιάκι που θέλουμε, παίρνουμε το αυγό μας, το βάζουμε έτσι πάνω το σχέδιό μας, ακριβώς εκεί που θέλουμε. Παίρνουμε την κόλλα, είναι υγρή κόλλα για χαρτοπετσέτα ή για χαρτί και παίρνουμε το πινέλο μας, το βουτάμε στην κόλλα και αρχίσουμε και το καλύπτουμε από το κέντρο προς τις άκρες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ατλακόλ, που είναι μια κόλλα που τη βρίσκουμε εύκολα και στα βιβλιοπωλεία? Φυσικά και μπορούμε, απλά θέλουμε καλύτερη προσοχή στο να την απλώσουμε. Θέλει απαλά-απαλά, επειδή η χαρτοπετσέτα, το ένα φύλλος χαρτοπετσέτας είναι πολύ ευαίσθητο, για να μην λιώσει με την ατλακόλ. Αλλά έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας και πιέζουμε απαλά πάνω στο σχεδιάκι μας με προσοχή, απλά για να κολλήσει καλύτερα σε όλη την επιφάνεια. Παίρνουμε άλλο ένα σχεδιάκι, αυτό με το πουλάκι. Λοιπόν, ξεκολλάμε πάλι τα δύο φύλλα από πίσω από το σχέδιο, να μείνει μόνο το ένα. Όπως είπαμε, η χαρτοπετσέτα αποτελείται από τρία φύλλα, οπότε εμείς χρειαζόμαστε μόνο το ένα με το σχέδιο, τα άλλα δύο τα φερούμε για να είναι πιο λεπτό. Το σκουπίζουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε και άλλα. Να το κάνουμε με το προσωπικό μας γούστο. Είναι προτιμότερο να διαλέγουμε μόνο λευκά αυγά για αυτή την κατασκευή? Είναι καλύτερο, γιατί έτσι είναι πιο ευδιάκριτα τα χρώματα και τα σχέδιά μας από το να ήταν σκούρα τα αυγά μας. Είναι μια κατασκευή που μπορούμε να φτιάξουμε πολύ εύκολα με τα παιδιά μας, να τους ζητήσουμε να κόψουν σχεδιάκια από τις χαρτοπετσέτες ή από τα χαρτομάτιλα και σιγά σιγά με την υγρή κόλλα και το πινέλο να τα κολλάμε στα αυγά. Πόσο χρόνο θέλει για να στεγνώσει κάθε αυγό? Θέλει περίπου στη μισή ώρα, αλλά είναι πανεύκολο και μπορούμε να περάσουμε αρκετό χρόνο μαζί με τα παιδιά μας δημιουργικά και σίγουρα θα τους αρέσει. Η Νανά όμως φτιάχνει και υπέροχες χειροποίητες λαμπάδες και λαμπαδόκουτα για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας. Νανά, πού μπορούμε να δούμε φωτογραφίες από τις δημιουργίες σου? Στο Facebook και στη σελίδα μας Νανάς Χειροποίητες Δημιουργίες. Mm-hmm.